όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκρέτα, για την πάσα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους ανθρώπους του τύπου που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για αυτή την ενημέρωση, η οποία νομίζω είναι πολύ σημαντική και η οποία γίνεται στον κατάλληλο χρόνο, ούτως ώστε να έχουμε το περιθώριο να επικοινωνήσουμε τις συνθήκες του αγώνα και τις διαδικασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί στο οργανωτικό κομμάτι με το σωστό τρόπο και να λάβει την καλύτερη δυνατή επικοινωνία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη, την καλή φίλη, η οποία είναι εδώ και εμπράκτως με την παρουσία της δείχνει το ενδιαφέρον και του Υπουργείου, αλλά προφανώς και της κυβέρνησης, για την διοργάνωση μεγάλων διεθνών αθλητικών event αυτού του προφίλ, αυτής της μορφής και αυτής της δομής στη χώρα μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά που είσαστε εδώ και βέβαια όλους τους ανθρώπους της ΕΒΖΙΜ, τον Θανάση Παπαδημητρίου και το team του, για μια πάρα πολύ αρμονική, πέραν του δέοντος θα έλεγα, αρμονική σχέση, την οποία έχουμε χτίσει τους τελευταίους 9 μήνες περίπου, δουλεύοντας για ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, το οποίο θα επιχειρήσουμε να φέρουμε σε πέρας τον οχτώρο που μας έρχεται. Θα ήθελα απλά δύο πράγματα να πω πολύ βασικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την δική μας άποψη για, σαν πόλη πλέον, σαν Δήμος Βάρης Βούλας Μπλιαγμένης, για το πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε την εξωστρέφεια της πόλης. Η εξωστρέφεια της πόλης, επειδή είμαστε τυχεροί να ζούμε σε έναν πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο προσπαθούμε συστηματικά να τον βελτιώνουμε, να τον κάνουμε πιο λειτουργικό, να τον κάνουμε πιο φιλικό, πιο πράσινο, να υπακούει στις νόρμες της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι κάτι τα οποία τα κρατάμε ως τα σφάγη στο μυστικό σε έναν πεπερασμένο χώρο, απλά και μόνο για τους κατοίκους ή για κάποιους λιγοστούς επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή μας. Έχουμε άποψη η οποία λέει ότι η πόλη αυτή, με τις ομορφιές που έχει, με την φυσική της ομορφιά κυρίως, αλλά και όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται από εμάς και από τους προκατόχους μας, αλλά και από εμάς τα τελευταία 8 χρόνια, οφείλουμε να τη δείχνουμε στον κόσμο. Και όταν λέμε οφείλουμε να τη δείχνουμε στον κόσμο, επιθυμούμε πλέον να φιλοξενούμε εδώ διοργανώσεις αθλητικές, οι οποίες θα αναδεικνύουν την πόλη, θα αναδεικνύουν τις ομορφιές της, τις δυνατότητες της να φιλοξενήσει τέτοια event και το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ως μια συνειδητή στρατηγική τοπική επιλογή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, όταν κάναμε τις πρώτες κουβέντες με τον Θανάση πριν από περίπου ένα χρόνο, πριν γίνει το περσινό Ironman στην Μεσσηνία, στο Κωνσταναβαρίνο, δεν μπορούσα να μην σκεφτώ ή να μην φανταστώ τι σημαίνει Ironman στην Βουλιαγμένη, τι σημαίνει Ironman στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρα, γιατί λίγος πολύ αυτά τα 31 χιλιόμετρα του Δήμου μας είναι η καρδιά αυτού του μετόπου, το οποίο αναδεικνύεται και αναπτύσσεται και ομορφαίνει, ούτως ώστε να γίνει ένας προορισμός ετήσιος για όλο το παγκόσμιο τουριστικό, κυρία Υπουργέ, κίνημα, αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω ως κίνημα. Αυτή λοιπόν η σκέψη ήταν αυτή η οποία με έκανε να πείσω και τους δικούς μου συνεργάτες ότι όσο και αν είναι δύσκολο αυτό το οποίο θα επιχειρηθεί, γιατί δεν έχουμε ποτέ φιλοξενήσει έναν τόσο μεγάλο και σύνθετο αγώνα με τόσους πολλούς αθλητές στην περιοχή μας, οφείλουμε να το δοκιμάσουμε και οφείλουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και τις δυνατότητες της πόλης και του δημοτικού μηχανισμού να ανταπεξέλθει σε αυτή την απέτηση. Και ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε πέσει και συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες. Επαγγελματίες που ξέρουν τη δουλειά τους, λένε λίγα και κάνουν πολλά, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο συστατικό επιτυχίας αυτού του πολύ σύνθετου εγχειρήματος. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, εμείς δεσμευόμαστε ότι η πόλη θα είναι καλά, αλλά θα είναι τον Οκτώβριο στα καλύτερά της, να υποδεχθεί όλους τους αθλητές, όλους τους ανθρώπους που θα τους συνοδεύουν, όλους όσους θέλουν να έρθουν στην πόλη για να παρακολουθήσουν
αυτή την αγωνιστική δραστηριότητα και να δεσμευτούμε ότι δεν ξεκινάμε φέτος απλά για να δούμε κάτι, ξεκινάμε φέτος για να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι για το Ironman του 2023 και του 2024 και του 2025. Οι αγώνες ήρθαν εδώ για να μείνουν, να αναπτυχθούν, να πάμε στα φιλόδοξα πλάνα μας, να γίνουμε και εμείς όπως το Cascais μια πόλη Ironman, όπου εκεί συμβαίνουν όλοι οι αγώνες μαζί, σημαίνει και το Ironman και το Full Ironman και γίνεται ένα κέντρο δύο φορές το χρόνο, όπου όλος ο κόσμος παρακολουθεί αυτές τους αγώνες με πάρα πολύ καλή οργανωτική βάση και κάτι το οποίο πλέον ο τοπικός πληθυσμός το έχει συνηθίσει, το έχει αγκαλιάσει και το έχει κάνει δικό του. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, είναι και η μόνιμη κουβέντα μας με τους διοργανωτές στο αγωνιστικό κομμάτι και τελειώνω εδώ, ότι η υποδοχή ενός μιας τόσο σύνθετης και μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης δεν σημαίνει ότι δεν ταράσει ή δεν διαταράσει την πόλη. Θα κλείσουν δρόμοι, και εκτός των ορίων του Δήμου μας, κύριε Υπουργέ, θα χρειαστεί παρέμβαση, η οποία την έχουμε, δόξα τω Θεώ, μια πολύ καλή σχέση με την ελληνική αστυνομία, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές τερέν, πάνω απ' όλα, αλλά συγχρόνως θα δυσχεράνουμε και την κίνηση και των κατοίκων και των διερχομένων και της κίνησης υπερτοπικού χαρακτήρα, κάτι το οποίο πρέπει να το εισπράξουμε με τον πλέον οργανωμένο και μαλακό εντός εισαγωγικών τρόπο γίνεται. Άρα εκπαιδευόμαστε κι εμείς, αγαπητέ Θανάση, εδώ μαζί με εσάς και ελπίζουμε να απολογιστικά μετά τους αγώνες να κριθούμε και να κριθούν οι αγώνες από όλους ως μια θετική αθλητική δραστηριότητα με διεθνές πρόσημο που έφερε τον αθλητισμό αλλά και την περιοχή μας κατά τη ψηλότερα, κατά τη καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.